Ενέδρα στο αεροσκάφο που θα μεταφέρει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φινλανδία έχουν στήσει ρωσικά μαχητικά σου 35, τα οποία πετούν πάνω από την Ανατολική Ουκρανία με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε κίνηση ουκρανικών αεροσκαφών και τη κατάρριψή του. Το πιθανότερο είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, το αεροσκάφο που μεταφέρει τον Ουκρανό πρόεδρο θα προσγειωθεί στη Βαρσοβία με τον Ζελένσκι να συνεχίζει μετά σιδηροδρομικό. Βέβαια, δεν αποκλείεται να υπάρξει κτύπημα και προς το τρένο που μπορεί να μεταφέρει το Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στον αέρα βρίσκονται τουλάχιστον 7 αεροσκάφη ειδικών αποστολών και επιτήρησης της ρωσικής αεροπορίας. Η Μόσχα αμέσω μετά την επίθεση κατά του Κρεμλίνου, η οποία είχε ως στόχο τη δολοφονία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, τόνισε ότι η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα για αντίπινα. Λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να έδωσε εντολή για εξόντωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του καθεστώτος του Κιέβου. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Μετβέντεφ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φερόμενη νυχτερινή επίθεση με ντρόουν κατά του Κρεμλίνου δεν αφήνει στη Μόσχα άλλη επιλογή από το να εξοντώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κλίκα του στο Κίεβο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι Φινλανδοί είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα παρατείνει την παραμονή του στην σκανδιναβική χώρα, φοβούμενος για αντίπεινα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το πόσο.